Κάτι το δεν συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από αυτού και ακριβώς γι' αυτό υπάρχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να υπάρξει μια αποσαφήνιση των λεπτομεριών. Εγώ επιθυμώ να υπάρξει μια γενικότερη συμφωνία, όπου θα υπάρξει φυσικά και η πτυχή της Τουρκίας, καθώς η Τουρκία αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα για την επίλυση του θέματος, καθώς ας μην ξεχνάμε τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος όσον αφορά την επαναπρόθεση αυτών των ατόμων. Ταυτοχρόνως θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες εγγύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπάρξει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ταυτοχρόνως και σεβασμός του δικαιώματος ασύλου. Χρειάζομαι λοιπόν και πιστεύω για μια παγκόσμια συμφωνία, μια γενικότερη συμφωνία, όπου βεβαίως θα υπάρξει πλήρως σεβασμός των δικαιωμάτων της Ελλάδος, η οποία ταυτοχρόνως, ας μην ξεχνάμε, αποτελεί μέρος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς δεν θα αποδεχτώ μια συμφωνία εάν δεν είναι μια συμφωνία συνολική, παγκόσμια προτιμάτε, και αν βεβαίως υπάρξουν συγκεκριμένα εχέγγυα και εγγύησεις αναφορικά με την Τουρκία, βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει κάτι τέτοιο, εφόσον ταυτοχρόνως θα υπάρχει αρρωγή πολύ πολύ συγκεκριμένη και συγκροτημένη προς την Ελλάδα, έτσι ώστε να υπάρξει δηλαδή μια κοινή απάντηση στα γενικότερα αιτήματα των προσφύγων. Βεβαίως υπάρχουν πολλαπλά ζητήματα. Υπάρχει το ζήτημα της βίζα και της απελευθέρωσης της αναφορικά με την Τουρκία. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει και τα 72, όπως θα γνωρίζετε όλοι, κριτήρια να τύχουν απόλυτου σεβασμού για να φτάσουμε εκεί. Υπάρχει σειρά συζητήσεων με την Τουρκία φυσικά σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει εδώ και πολλά χρόνια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ταυτοχρόνως υπάρχουν ακόμα και ζητήματα εκκρεμή αναφορικά με τα δικαιώματα των μεταναστών και όχι μόνο. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των ατόμων και βεβαίως το δικαίωμα ασύλου πρέπει απαραίτητος να τύχει σεβασμού. Άρα λοιπόν, για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω, χρειάζεται μια ολική παγκόσμια συμφωνία. Δεν τίθεται θέμα συμφιλίωσης, καθώς σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε κάποιο αιτία καυγά. Πρέπει ταυτοχρόνως όλοι μαζί να δουλέψουν. Δεν υπάρχουν αντιφατικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν συζητήσεις οι οποίες γίνονται, υπάρχουν διαφωνίες, αλλά πρέπει να υπάρξει μια κοινή απάντηση όπου θα συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Στη συνάντηση που είχα σήμερα το πρωί με την κυρία Μέρκελ, όπου ήταν παρόν και ο κύριος Τσίπρας, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Και αν φυσικά η Ελλάδα δεν μπορέσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα των προσφύγων, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι, όπως και ο κύριος Ποροσέγκο είπε, η Γαλλία και η Γερμανία είναι χώρες που συνεργάζονται, όπως έγινε κατά το παρελθόν και με την περίπτωση του Μίνσκ. Είμαστε εδώ να δουλέψουμε μαζί, εμείς ως Γαλλία και η Γερμανία, για να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα.